και κύριοι. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, στον Ροδοθάλαμο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε αντιπρόεδρε. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη. Αλήθως, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, ο αείμνησος Εθνάς Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει και το περίφημο «Η Ελλάς είναι ένα απέραντο φρονοκομείο». Και πράγματι, αγαπητέ Άρη, αυτά που ζούμε με την πρώτη φορά αριστερά θα έκαναν και ένα φρονοκομείο να φαίνεται λογικό. Έχουμε έναν Τσίπρα, ο οποίος όλη μέρα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, πολεμάει, υποτίθεται, τις ελίτ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο εκπρόσωπος των ελίτ, ενώ αυτός είναι ο εκπρόσωπος των φτωχών. Χθες εδώ στο Ναυτιά που ήμουνα το πρωί, ο δημοσιογράφος του ντοκουμέντου, αυτός ο κ. Στρατάκης, έλεγε ότι ο Τσίπρας μένει στην Κυψέλη. Δεν ξέρω αν είδες τη σκηνή. Του έλεγε ο Καραμπελιάς ότι ο Τσίπρας είναι ένας πλούσιος μεγαλοαστός με μια οικογένεια. Μάλιστα έλεγε τον πατέρα του Τσίπρα ότι έπαιρνε έργα επί Χούντας. Έλεγε ο Καραμπελιάς, όχι εγώ, έτσι. Και ότι ζει σε μια ζωή χαρισάμενη και επί επταετίας κτλ. Και ο άλλος το απαντούσε, ναι, αλλά ο Τσίπρας ο ίδιος επέλεξε να μένει στην Κυψέλη. Και την ώρα λοιπόν που ξεκινήσαμε με έναν Τσίπρα που μένει στην Κυψέλη το πρωί, φτάσαμε το απόγευμα στις φωτογραφίες από το Κότερο. Από τη Θαλαμυγό για την ακρίβεια. Και θα πει κάποιος, απαγορεύεται ο Πρωθυπουργός να είναι σε μια Θαλαμυγό? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι. Κατά τη γνώμη μου. Όχι. Ένα Πρωθυπουργός μπορεί να πάει διακοπές για μια Θαλαμυγό. Αρκεί να ανακοινωθεί. Αρκεί να είναι δημόσιο. Βεβαίως. Και αρκεί να ξεκαθαρίσει ο ίδιος ότι δεν θεωρεί κακό να είναι σε Θαλαμυγό και άρα δεν μπορεί να κατηγορούν και τους άλλους εάν κάνουν κάτι ανάλογο. Το λέω διότι εγώ προσωπικά έχω δεχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Καμένο ένα απίστευτο μπούλινγκ. Εδώ και 3 χρόνια. Γιατί πρόσεξε? Διότι μία χρονιά που ήμουν στην Μύκονο, έκανα το λάθος να ανεβώ σε ένα φουσκωτό του Γιάννη Πρετεντέρη. Ένα φουσκωτό. Των 6 μέτρων. Βγήκε μια φωτογραφία από έναν παπαράτσι που ήμουν στο φουσκωτό του Γιάννη Πρετεντέρη. Και με είχανε. Ο Περιοντίστα, ο Καμένος, ο Παπάς, ο Τσίπρας, όλοι. Που τόλμησα να πατήσω στο φουσκωτό. Είναι δυνατόν να κατηγορείς τον άλλον γιατί πάτησε το φουσκωτό και εσύ ο εκπρόσωπος των φτωχών κατά της ελίτ να μας κρύβεις? Πρόσεξε, τι πράγμα. Το έχω ανεβάσει, Άρη μου, ένα άρθρο του κυρίου Παπαχρήστου από τα Νέα του Σεπτεμβρίου του 2018. Θα το βρουν οι φίλοι στο Twitter. Ο οποίος περιέγραψε τότε όλη αυτή τη διαδικασία. Απλώς εσύ χθες παρουσίασες το αποδεικτικό. Τις φωτογραφικές αποδείξεις. Ο Παπαχρήστου το είχε ανεβάσει όλο. Και φυσικά ποτέ δεν διαψεύστηκε όλα αυτά. Ο Γιώργος Παπαχρήστος ήταν ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα. Αμέσως μόλις ανέβασα τις φωτογραφίες στο λογαριασμό μου στο Twitter. Αμέσως μετά, μάλιστα... μετά με πήρε, έτσι απλώς με τη σειρά θέλω να το πω, ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου από το Μανιφέστο και έχουν κάνει και αναρτήσεις. Μάλιστα έγραψε και την ιδιοκτησία, το σκάφος κτλ. Μετά ο Θανάσης Μαυρίδης από το Liberal. Τότε και μετά πήραν και μετά στη συνέχεια Άγια Εφημερίδα, πρώτο θέμα. Λοιπόν, το πιο ωραίο πρώτο είναι θέμα, το πιο αλλά ωραίο. Η απόδειξη είναι απόδειξη. Το πρώτο θέμα έβαλε ερωτηματικό. Το απέδωσε εμένα ότι εγώ λέω ότι είναι ο Τσίπρας. Αν το δεις, εγώ περίμενα μια ανακοίνωση, ένα non-paper. Τίποτα έτσι. Όχι, για το σύστημα Μαξίμου. Δεν έχουν πει τίποτα. Είναι μούγκα. Και δεν μπορούν να πούνε, γιατί προφανώς φοβούνται ότι μπορεί αυτός που σου έστειλε τις χθεσινές 2 φωτογραφίες να σου στείλει και άλλες 22. Εγώ μίλησα με αυτόν που έτσι μου έστειλε τις φωτογραφίες μέσω mail. Μου στείλε mail, του στέλνω πίσω, του λέω σε παρακαλώ, θέλω 2-3 στοιχεία ακόμη να καταλάβω που είμαι κτλ. Και μου έστειλε ο άνθρωπος στοιχεία. Το λέω γιατί εκεί, εντάξει, εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ταιριαστό το ποίημα του Καβάφη εδώ. Ναι. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Το λέω διότι ο Τσίπρας ευρισκόταν πάνω στο ωραίο σκάφος αυτό, στο ωραίο κότο, στην ωραία Θαλαμυγό, με όνομα Ομηρικών. Πήγαινε προς την Ιθάκη. Αυτές οι διακοπές είναι οι διακοπές που γίνονται μεταξύ της τραγωδίας στο μάτι και του διαγγέλματος στην Ιθάκη. Αυτού του δικαστικού διαγγέλματος. Δηλαδή είναι, πρόσεξε, έχει αφήσει τους 101 νεκρούς στο μάτι. Είναι προφανές μετά το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά ότι αποδεικνύεται ότι ούτε τον ένιαξαν οι νεκροί καθόλου, ούτε βλέφαρο. Το μόνο που τον ένιαξε είναι να μην χάσει την εξουσία, τίποτα άλλο. Έχω 2-3 ηχητικά που θα τα βάλω όταν Και πήγε μετά στην Ιθάκη. Πάντα κάνοντας ωραίες διακοπές στο Ιόνιο με την ωραία αυτή Θαλαμυγό μιας πολύ πλουσίας οικογενείας, πολεμώντας τους πλουσίους, και πήγε στην Ιθάκη για να κάνει ένα δικαστικό διάγγελμα, ευρύνοντας τον Παπαδήμο, τον Σαμαρά και όλους τους προηγούμενους που ήταν εκπρόσωποι των ελίτ. Και αφού τελείωσε το διάγγελμα, ευρύνοντας τις ελίτ, ξανανέβηκε στη Θαλαμυγό για να συνεχίσει τα μπάνια του στη Θαλαμυγό. Ναι.
Τέτοιο δούλεμα δεν έχει ξαναγίνει, με τη χώρα Άρη μου. Δεν έχει ξαναγίνει. Στη σελίδα του μικροπολιτικού σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα θα δείτε τις δύο φωτογραφίες και θα διαβάσετε και ένα μικρό κείμενο στα νέα που κυκλοφορούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δύο-τρία ηχητικά για να πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης Παπαχελάς, στο ντοκιμαντέρ αυτό που μας καθήλωσε όλους την περασμένη Πέμπτη, βάζει ένα από τα πολλά ηχητικά από αυτά που αυτοί οι διάλογοι έχουν δημοσιευτεί το καλοκαίρι στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα τους ακούμε και όταν τους ακούς είναι εντελώς διαφορετικό. Για να δούμε λοιπόν, υπάρχει μια εντολή του Υπουργού για τα πτυτικά μέσα. Παρακαλώ. Το ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει εκεί και δεν το ακούω. Δεν είστε καν, δεν είστε καν σε εσάς. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε σαν όνορα. Το ξαναδίνω, θα το ξαναδώσω στο διοικητή άμα είναι. Θα πέσουμε και αφού μίλησε και μην έρχεται. Η συντονίστρια επικοινωνεί με τον διοικητή. Τι θα κάνουμε να στείλουμε εκεί πέρα. Δε, είναι εντολή υπουργού. Θέλω απλώς να πω ότι αυτή η δουλειά βασίζεται στα στοιχεία που προσεκόμισε ο Γιάννης Σουλιώτης από το καλοκαίρι, λίγες μέρες μετά την τραγωδία, δημοσιευμένα στην εφημερίδα Καθημερινή. Εδώ τα έχουμε ως ηχητικά, επίσης αυτό είναι το βαρύ ντοκουμέντο, και η δουλειά που κάνει στη συνέχεια η Μαριάννα Κακαουνάκη. Οι δύο μαζί συντονίζονται και βρίσκει η Μαριάννα Κακαουνάκη εκείνα τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην τραγωδία, όπως εξελίσσεται, και είναι οι άνθρωποι που πονάνε γιατί νιώθουν ότι κινδυνεύουν, ότι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Γιατί όχι τα πτυτικά μέσα? Διότι το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το επαναλάβω. Εκείνη την ημέρα, κυρίες και κύριοι, και είναι εδώ αντιπρόεδρος γιατί είχε αντιδράσει αμέσως, το πρωί της 23ης Ιουλίου έχουμε μία φωτιά στην Κινέτα από πάνω από το όρος Πατέρας και κατεβαίνει. Εμείς αντιδρούμε στις 2 το μεσημέρι. Ίσως μπορώ να κάνω και αυτοκριτική, με μία καθυστέρηση αντιδρούμε σαν σύστημα Sky. Είναι η σκηνή, ναι, για τους τηλεθεατές, το λέω για τους ακροατές, ναι, ναι, που έχει πάει ο Νίκος ο Υποφάντης. Μπράβο. Στην Κινέτα. Έχει αρχίσει να παρουσιάζει με την κάμερα ότι η φωτιά αυτή, μπράβο, απειλεί σπίτια, μπράβο, ανθρώπους κτλ. Και αρχίζει να γίνεται γνωστό στο Πανελλήνιο ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά. Εμείς δύο στο μαγκαζίνο σπάμε πρόγραμμα. Και βγαίνει ο Ραπίδης. Μπράβο, αυτό εκεί θέλω να πάω. Βγαίνει λοιπόν ένας Ραπίδης, είναι συνεργάτης του Παπαδημούλη στο Twitter και λέει και γράφει ότι βάζουμε τη φωτιά εμείς Sky για να κάνουμε live, για να κάνουμε πρόγραμμα. Το λέει κάποιος... Για να καταλάβει τι σημείο, από ποιους περιβαλλόμεθα. Ναι, το λέει κάποιος πιο πικάντικα. Πόσο τυχαίο είναι που ο Sky είναι πάντα πρώτος, ναι, εκεί που πιάνει φωτιά για να κάνει αντιπολίτες και νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή περίπου λέει ότι ο Sky βάζει τις φωτιές για να κάνει αντιπολίτες στην κυβέρνηση Τσίπρα και για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθεάσεως της τηλεοράσεως του Sky. Και ότι στην ουσία ο Υποφάντης είναι εμπριστής, ας πούμε. Και οι καμεραμάν ήταν οι εμπριστές. Αυτό λέει. Και οι OTK τα βλέπετε όσοι ταξιδεύουμε προς την Κόρινθο, πηγαίνοντας και κυρίως στην επιστροφή συνήθως προς την Αθήνα, βλέπεις το μέγεθος καταστροφής. Αυτή η πυρκαγιά κάποια στιγμή κινείται προς τα δηληστήρια της Motor Oil. Και μπαίνει το σύστημα πολύ σωστά σε μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη κατάσταση εντάσεως. Λογικό, πολύ λογικό. Όμως οι δυνάμεις μένουν εκεί για να προσέχουν τα αντιληστήρια. Στις 3 μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας σκάει πυρκαγιά πάνω στον Ταού Πεντέλης. Και αρχίζει και πηγαίνει στο Λούριο, πώς το λένε, το Ίδρυμα. Λούριο Ίδρυμα, και κατεβαίνει προς Νέο Βουτσά και τα λοιπά, όπου στις 6 το απόγευμα δεν υπολογίζουν ότι η φωτιά θα περάσει τη Μαραθώνος. Γιατί και άλλες φορές έχουν κρατήσει. Πάλι ξέρει, ναι, χαρακτηρισμό σημείο. Την ώρα που έχει ξεκινήσει η φωτιά και κατεβαίνει από το Νέο Βουτζά και που στο Twitter γίνεται σκοτωμόν με το Ραπίδι. Μπράβο. Και που η κυβέρνηση έχει βγει στην ουσία να υποστηρίξει το Ραπίδι και να κατηγορήσει το Sky και τον Υποφάντη και όλους όσους κάνουν την πολίτες στην κυβέρνηση. Βγαίνει ο Καπάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι αυτός που έχει όλη την ευθύνη εκείνης της ημέρας, κάνει selfie από το κέντρο επιχειρήσεων, δημοσιεύει τη selfie στο Twitter και διαφημίζει πόσο υποέλεγχο τα έχει όλα. Για να δείξει ότι ο Sky υπερβάλλει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και είναι η ώρα που αρχίζει ο Sky, που έχει γυρίσει την κάμερα προς τον Νέο Βουτζάπια, και αρχίζει και λέει: παιδιά, υπάρχει κίνδυνος. Η φωτιά πάει να περάσει την Μαραθώνος, και άρα μπορεί να κινδυνεύσουν σπίτια, λέγανε στην αρχή. Ναι. Δεν έλεγαν για ανθρώπους στην αρχή, λέγανε σπίτια. Και εκείνο που γίνεται αυτό, ξεκινάνε στο Twitter του ΣΥΡΙΖΑ και ο Καπάκης, ο Γενικός Γραμματέας, ο υπεύθυνος, ότι παιδιά υπερβολές, αντιπολιτευτικός ίστρος, όλα τα έχουμε υπό έλεγχο.
μπερδεύουν, δε, υπάρχει μια, συνομιλία που μπερδεύουν οι από κάτω τον καπνό που βλέπουν που έρχεται από το βουτσάκι και νομίζουν ότι είναι ο καπνός από την κινέτα. Γίνονται τέτοια μυθικά τα οποία οδηγούν εκεί που οδήγησαν. Το βράδυ εγώ έχω φύγει 4 η ώρα, συγγνώμη για το εγώ, χίλια συγγνώμη, και επιστρέφω αφού δέχομαι από τον Θεοδόση Ζερβουδάκη συνεχή με τηλεφωνήματα ότι εκεί γίνεται καταστροφή μεγάλη, γύρνα πίσω. Λοιπόν, και επιστρέφω ξανά κατά τις 8.30, όπου στο μεταξύ εξυντελεστεί η καταστροφή. Δηλαδή έχει επέλθει ο θάνατος για τους ανθρώπους, άλλοι είναι μέσα στις παραλίες κτλ. Και λέω κάποια στιγμή, όπως εξελίσσεται η εκπομπή, ρε παιδί μου, δίπλα είναι τα ελικόπτερα στη βάση. Δεν μπορούσε να σηκωθεί ένα ελικόπτερο τουλάχιστον να φωτίσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επερχόμενο καράβι προς το λιμάνι της Ραφίνας περισυλλέγει μέσα στο γιατί νερό μέσα στο μια νερό οικογένεια είναι βαγή, είναι στο σκοτάδι. Βγαίνει ο καπετάνιος και λέει: μόλις τώρα περισυλλέξαμε μια οικογένεια από τις φωνές τους, δύο παιδιά, δύο γονείς, δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμένου Ραφίνας. Και λέω εκεί την ώρα: μα χάθηκε ένα ελικόπτερο από τη βάση δίπλα να πάρει μια εντολή, να πάει να φωτίζει τουλάχιστον, να τους βοηθήσει. 20 και 40 διαβιβάζει ο αρχιφύλακας της Δίας για 800 εγκλωβισμένους στο κόκκινο λιμανάκι και βρίσκει τους νεκρούς. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, 20 και 40. Δύο μέρες αργότερα πηγαίνει ο Καμένος στην περιοχή. Και εκεί Όχι, μην βιάζει. Έφυγε λίγο από το κρίσιμο. Εντάξει. Το κρίσιμο είναι. Γι' αυτό. Το κρίσιμο είναι πλέον ότι ενώ είχε πει η τηλεόραση του Sky για βία, θυμάσαι, ο δήμαρχος Ραφίνας. Ναι. Και επειδή υπάρχουν νεκροί. Αυτό είχε πει γύρω σε 7 η ώρα. Παρατάθε η κυβέρνηση αυτό το που σιωπούσε και το θεωρούσε υπερβολή, αντιπολιτευτικό, ίστρο, πρωτοσάλτε, ο Σκάι, ο Αλαφούζος, ο Υποφάντης. Να πω ότι είναι η μέρα από την οποία ξεκίνησε το μπούλινγκ στον Υποφάντη. Έτσι, τον Υποφάντη από τότε τον έχουν στοχοποιήσει και τον βαράνε ασταμάτητα, τον Νίκο. Γιατί δεν τους άρεσε ότι έδειχνε την κάμερα τη φωτιά στην κινέτα και από εκεί τρελαθήκαν. Και ξετελήθηκε ο Ραπίδης και ο Παπαδημούλης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, Άρη μου. 10 το βράδυ, εμάς μας καλούν από τη Νέα Δημοκρατία. Και μας λένε αύριο πρωί-πρωί σύσκεψη στο κόμμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί νεκροί. 10 το βράδυ. Πλέον είχε φτάσει στη Νέα Δημοκρατία. 10 η ώρα το βράδυ στο πρόγραμμα που κάνουμε στη ροή βγαίνει ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος, ο συνδικαλιστής των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ναι. Και ο άνθρωπος μας μιλάει για ότι παίρνουν κλήσεις για ανθρώπους νεκρούς. Μα σου λέω 10 και το βράδυ κάτω. Έχω ενημερωθεί εδώ, εγώ Όχι ο πρωθυπουργός Τσίπρας. Έχω ενημερωθεί 10 το βράδυ. Ότι αύριο, ό,τι και να ξεκινώνονται όλα, υπάρχει μεγάλη τραγωδία τελικώς. Δεν είναι απλώς κατεσταμένα σπίτια. Υπάρχουν νεκροί. Πολλοί. Μα μου έχουν πει στο τηλέφωνο, πολλοί νεκροί. Άρα εγώ το ήξερα 10 το βράδυ. Η Νέα Δημοκρατία το ήξερε 10 το βράδυ. Το λιμενικό το ήξερε 10 το βράδυ. Η πολιτική προστασία το ήξερε 10 το βράδυ. Το ΕΚΑΒ το ήξερε 10 το βράδυ. Πρόσεξε. Ο Σταμάτσο Πουλής, τότε πρόεδρος εργαζομένων του Κελπνό, έχει κάνει την καταγγελία ότι για τις 8.30 το Κελπνό έχει ζητήσει 30 σάκους για πτώματα. Άρα το ήξερε και ο κύριος Ρόζεμπεκ του Κελπνό. Άρα το ήξερε και ο κύριος Πολάκης. Έχουμε δει τη φωτογραφία από το Σεσμανόγλιο ότι 10.30 έχουν παραλάβει τα πρώτα πτώματα και τα έχουν πάει στο Σεσμανόγλιο για την νεκροτομή. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, φτάνει στις 12 ο Τσίπρας εκεί να κάνει τη σύσκεψη, το παίζει ανήξερος. Ανήξερος, έχει γυρίσει το Μόσταρ όπου έχει πάει να πάρει το βραβείο με το ΖΑΒ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι και ένα, ξέρεις, δείγμα της μοίρας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών και το βραβείο τη συνδέεται με μια τέτοια τραγωδία, ε. Αυτό το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες Ιωνό. Και φτάνει ο Τσίπρας ως ο μόνος ανήξερος στη χώρα για το ότι πήγαν νεκροί στο μάτι και κάνει αυτό το παιδιά, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, το Τσίπρα μπορεί να τον καταψηφίσει κάποιος για πολλούς λόγους. Όλοι οι λόγοι οχρεούν, κατά τη γνώμη μου, μπροστά σε εκείνο το βράδυ. Ξέρεις γιατί, Άρη μου? Γιατί είναι σε μια κρίσιμη στιγμή, βλέπεις το χαρακτήρα, την ψυχή ενός ανθρώπου. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος χωρίς ψυχή. Τελείως. Ο άνθρωπος δεν έχει ανθρωπιά καμία κανένα. Η ομάδα αλήθειας έκανε μια δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα. Συνέκρινε δύο αντιδράσεις. Το πρώτο θα ακούσετε είναι Τσίπρας. 1η Φεβρουαρίου 2015. Έχει γίνει κάποια πλημμύρα στην Ήπειρο. Ακούστε πώς αντιδρά. Μεγάλη απώλεια. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινης ζωής. Δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Τα νερά στο φράγμα. Ναι. Εκεί ενδιαφέρεται για αν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής. Πάμε στη δεύτερη αντίδραση. 23 Ιουλίου 2018. Στο συντονιστικό που περιγράφει ο κύριος Γεωργιάδης.
Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πτυτικά μας? Με το πρώτο φως. Ναι, πόσα μέτωπα, πόσες εστίες μάλλον ταυτόχρονα είχαμε. Μεγάλος ο όγκος των εστιών για αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Τι ώρα θα πετάξουν, η φωτιά έχει σβήσει. Η φωτιά έχει σβήσει από τις 9 το βράδυ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Θα κάνω διάλειμμα εδώ, γιατί συνεχίζεται η εξιστόρηση και έχουμε και σειρά θεμάτων που πρέπει να καλύψουμε. Με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε και Θεοχαρόπουλο, έχουμε πολλά. Πάντως, το μείζον εδώ είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, γνωρίζοντας αναμφίβολα για την ύπαρξη των νεκρών, στείνει το θέατρο. Θέατρο, κανονικό. Για Όσκαρ, αυτός δεν είναι για Νόμπελ, αυτός είναι για Όσκαρ. Ο οποίος τι κάνει. Ρωτάνε, υπάρχουν και νεκροί. Σε κάποιες... δεν ρωτάνε για νεκρούς. Πώς είναι ο κόμμα και λέει: υπάρχουν μερικοί τραυματίες και μένουν σιωπηλοί μεταξύ τους. Είναι δίπλα ο Πολάκης, όλοι για τον οποίο θα κουβεντιάσει το Τόσκας, η Δούρου. Και λένε: υπάρχουν μερικοί εκλοβισμένοι, λέει, και μερικοί μικροτραυματισμοί. Ναι. Λέει: μερικοί μικροτραυματισμοί. Πρόσεχε, τα καμένα παιδάκια, μερικοί μικροτραυματισμοί. Οι φίλοι, έχω δύο μηνύματα και προχωρούμε. Οι φίλοι από την Πάτρα μου στέλνει φωτογραφία ενός σκάφους που βλέπουμε τα απόνερά του καθώς πλέει. Και μου λέει, όταν τα μυαλά τα δικά μου και τα δικά σας ήταν στα κάγκελα με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος 28 Ιουνίου 2015, η ιδιοκτήτρια της Πολυτελούς Θαλαμιγού... 28 Ιουνίου, τι είπα εγώ, Ιουνίου, ναι, 2015, έκτου λέει, το σωστά το λέει, εγώ το διάβασα λάθος, η ιδιοκτήτρια της Πολυτελούς Θαλαμιγού φωτογράφησε τα απόνερα του σκάφους καθώς έπλεε. Ευχαριστώ πολύ. αγαπητοί φίλοι από την Πάτρα. Και ο Μιχάλης μου λέει, καλημέρα Άρη από την Κάρπαθο, μέσω Twitter. Το σημείο που κάθεται το Τσίπρα στο σκάφος λέγεται με ναυτικούς όρους Πασαρέλα. Έτσι τουλάχιστον το λέει ο πατέρας μου χρόνια καπετάνιος. Είναι στην Πρίμνη κάτω, στο πίσω deck. Λοιπόν, να διαβάσω μόνο το αυτό το tweet, ναι, του Ραπίδη, ναι, για να θυμίσουμε, για να μην νομίζω το βγάλα το μυαλό μας. Είχε γράψει το κύριος Ραπίδης 4:32, 4:32, 23 Ιουλίου 2018. Έτσι, με αφορμή την πυρκαγιά στην Κινέτα, προκαλεί εντύπωση και απορία το γεγονός ότι ο Sky μεταδίδει πρώτος ζωντανή σύνδεση από το σημείο πριν καν ακόμη φουντώσει φωτιά, με τα υπόλοιπα κανάλια να ακολουθούν με καθυστέρηση. Λες και γνωρίζουν από πριν που θα έχει φωτιά ή εμπρεσμό. Ακούω τι έγραψε, ναι, ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Και στέκεται στη θέση του. Έχει κρατήσει ο Παδημούλη συνεργάτη. Μπράβο στον Παδημούλη, μπράβο στον συνεργάτη, μπράβο στον. Παίζουν και σοβαροί, α πούμε, ναι, και εγώ υποτίθεται είμαι αυτό που φωνάζει και αυτή, ναι, είναι η κεντροαριστερή. Ναι. Μπίλτρι Ανταφίλου, το μήνυμά σου συμπίπτει με αυτά που έχω κατά νου να ρωτήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο. Υπομονή, δύο ηχητικά ακόμη και κλείνω. Δύο μέρες μετά πηγαίνει ο Καμένος. Πέφτουν οι άνθρωποι πάνω του και ακούστε τι λέει. Το πράγμα. Τους ένοπλες δυνάμεις, αυτό που λέτε είναι άδικο. Ήταν εδώ δεν τα βατράκια. Μόνο Πορτοσάλτη και εσείς τα λέτε. Όχι, δεν λέω Πορτοσάλτη. Εγώ δεν τους είδα. Εντάξει, για να καταλάβεις, δηλαδή τώρα με τι είχαμε να κάνουμε. Λοιπόν, αργότερα οργανώνεται ένα σοου για να πάει εκεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παίρνει μαζί του την ίν Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, πώς τη λένε, Χατζηγεωργίου, πώς τη λένε, η οποία είναι μαυροφορεμένη, άκου να δεις τι κάνουν. Θεατρική παράσταση οργανώσαν οι άνθρωποι. Ντύθηκε στα μαύρα για να παραστήσει ότι είναι μια κάτοικος από το μάτι που πενθεί. Και είναι φωτογραφημένη η μετέπειτα Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Σιριζόπουλο, ντυμένος στα μαύρα. Σε τέτοιο σημείο είναι... Δηλαδή, έχουν πάει, εμείς έχουν και λέμε πάει τώρα, αν έχουν σημερώματα, μυστικά και τα λοιπά, έτσι, έχουν στήσει όλο αυτό. Και τι λέει σε μια κυρία, ακούστε τον, ο πρωθυπουργός της χώρας. Ρωτούν οι άνθρωποι που είναι το βοήθημα. Πού είναι αυτό το βοήθημα που μας πτάξατε. Και απαντά ο πρωθυπουργός της χώρας, ακούστε τον. Και όταν σου πει κάτι άλλο, και να έπαιρνε 2.000 ευρώ, έτσι, ως... Άρα, ας μην το πάμε εκεί τη συζήτηση. Παιδιά, αυτό ούτε στο καφενείο το λες. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή μας αρέσει η συνέπρεση στο καφενείο, μένα πάρα πολύ μου αρέσει, αλλά αυτό δεν το λες ούτε εκεί, όταν ο άλλος είναι χαροκαμένος και καταστραμμένο το σπίτι του. Είπε, αυτός είναι ο πρωθυπουργός μας. Θέλω να το, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε λίγο τη μενταλιτέ του πράγματος, εκτός και αν ταυτιζόμαστε μαζί του. Υπάρχει και αυτό, πάσο το δέχομαι. Η μενταλιτέ του είναι ο αυτούλης του, δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Αρκεί για την προσωπική του επιβίωση, την προσωπική του καλοπέραση. Γι' αυτό και είναι ύβρις ο άνθρωπος αυτός να παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον υποστηρικτή των φτωχών και τον πολέμη με τον ελίτ. Όταν είναι γνωστό Άρη μου στην πιάτσα πια, ότι δεν υπάρχει ζάμπλουτος Έλληνας σήμερα που να μην έχει κάνει δουλειές με τον Τσίπρα. Κανένας.
Διότι ο Τσίπρας αυτή τη δουλειά κάνει όλη την ημέρα. Ναι. Έτσι, για να μην κοροϊδόμαστε πια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, ο Βασίλης Τριανταφύλου θέτει, και εγώ θα το πήγαινα και θα την πάω εκεί την κουβέντα. Το πιασε πολύ ωραία χθες το άρθρο της εφημερίδα Καθημερινής, το βασικό της θέμα. Προσέξτε τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Εμείς παρακολουθήσαμε το πώς λειτουργεί το κράτος των 90 δισεκατομμυρίων. Μου είπε ο Μπάμπης προχθές Παπαδημητρίου, μην το λες, δεν είναι το κράτος των 85, έχει ανέβει και είναι το κράτος των 90 δις. Αυτό όμως το κράτος θα έχει μια πιθανή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους εργαστεί. Βεβαίως, δεν πρέπει να τους ισοπεδώσουμε. Εκεί μέσα από το βίντεο, από το ντοκιμαντέρ του Παπαγελά, είδαμε δύο-τρεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν. Από τον έφεδρο αξιωματικό που μπήκε μέσα στη φωτιά, από τον άλλον τον άνθρωπο της πολιτικής προστασίας που μπήκε αυτός μες στη φωτιά, αλλά ακούγαμε άλλους που λέγανε «Πού θα πάμε στη φωτιά, καό». Ναι, πρώτα απ' όλα ήταν Θέλω να δω, τα ηχητικά αυτά αποσπάσματα ήταν σοκαριστικά για πολλούς λόγους. Πέρα τώρα του Τσίπρα και του θεάτρου και της ελλείψεως ανθρωπιάς και όλα τα να πούμε. Για τον κάτω τώρα, για το μηχανισμό του κράτους. Για το μηχανισμό του κράτους. Πρώτα απ' όλα η αγένεια στα τηλεφωνήματα, η ηρωνία, ο τρόπος συμπεριφοράς ορισμένων, όχι όλων, ορισμένων ήταν απαράδεκτος. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που έρχεται έχει να κάνει πάρα πολύ δουλειά, Άρη μου. Νομίζω πρέπει να επανεφεύρουμε το κράτος μας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε από την αρχή, αν θέλουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα την οποία θα την καμαρώνουμε και την οποία θα είμαστε περήφανοι και που θα λέμε ότι σε αυτήν θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το επανίδρυση. Γιατί το ψήφισα 4 φορές το επανίδρυση εγώ προσωπικά. Άρη μου, ας πούμε και κάτι όμως. Μαθαίνουμε σιγά σιγά τα λάθη μας όλοι. Γινόμαστε ωριμότεροι. Έχουν περάσει από τότε. Γινόμαστε ωριμότεροι. Εγώ, αν πιστεύω ότι σε κάτι έχει ωφελήσει ο Τσίπρας, πιστεύω ότι ο Τσίπρας με έναν βίαιο τρόπο. Επειδή ακριβώς εξευτέλισε όλους τους μεγάλους μεταπολιτευτικούς μύθους, πώς θα πω με το Θαγαρόπουλο, την υπόθεση του Θαγαρόπουλου, πώς όλη αυτή η δίθεν ανανεωτική αριστερά. Μην χαθούμε στον ρεζίλη. Εγώ θέλω να δω πώς θα χειριστεί λοιπόν, μια επόμενη κυβέρνηση αυτόν τον κρατικό μηχανισμό. Μέρος του, ο μέρος μα του οποίου όταν μιλάμε δεν για μπορεί να είναι, στο να είναι στο κόστος μας. Τι λέμε μπορεί, όταν μιλάμε για αξιολόγηση στο δημόσιο, για πραγματική αξιολόγηση όμως, τι εννοούμε. Εννοούμε, κύριε, η δουλειά που έχει δεν είναι για βεβαίω για όλη τη ζωή, εάν δεν την κάνει σωστά. Ένας δημόσιος υπάλληλος που δεν μιλάει σωστά στον πολίτη δεν θα μένει σε αυτή τη θέση. Γιατί ο δημόσιος υπάλληλος υπάρχει για να βοηθάει τον πολίτη. Δεν υπάρχει για να κρατάει τη θέση του. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε με Μητσοτάκη για αξιολόγηση όλου του κράτους από την αρχή, αυτό εννοούμε. Ναι. Δεν φοβάστε το πιθανό bullying, ότι να έρχεται ο Μητσοτάκης που κόβει το δώρο του. Το δώρο, όχι, ο Μητσοτάκης δεν έρχεται για να πειράξει κανέναν που κάνει τη δουλειά του. Ναι. Και δεν έρχεται για να βλάψει κανέναν που κάνει τη δουλειά του. Ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Αλλά όλων των Ελλήνων. Όλων. Που σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να συναποφασίσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι το πρώτο ηχητικό που έπαιξε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τι λέει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το ξαπέξουμε λίγο, το ξακουστεί. Για να ακούσουμε τώρα, λίγο. Τώρα, σε λίγο, σε μισό λεπτό, θα το βρούμε σωστά. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Αυτό που λέει ο αείμνησος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής σε αυτό το ηχητικό, αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μέλλον κάθε λόγου είναι άγνωστο. Γιατί εξαρτάται από αυτόν τον ίδιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κυρίαρχο συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη σειρά που ετοιμάζουμε με τον Τάσο Τελογλού για την ελληνική χρεοκοπία του 2010. Πιάνουμε το νήμα από το 1974, δηλαδή εξετάζουμε την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Στα θεσμικά της, κατά κύριο λόγο, που οδηγούν και όλο μαζί και την οικονομική πολιτική των τελευταίων 40 χρόνων που οδηγούν στη χρεοκοπία του 2010. Αυτή είναι μια, ευχαριστώ για άλλη μια φορά, το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί πέραν το ότι κάνουν σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι μέσα, μας έδωσαν και το αρχείο τους, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ για να εικονογραφήσουμε τις 43 και πλέον συνεντεύξεις που κάναμε για αυτήν τη δουλειά, η οποία θα προβάλλεται Πέμπτη και Παρασκευή, από αυτήν την Πέμπτη. Και αυτήν την Παρασκευή 9 παρα 10 το βράδυ, επί 3 εβδομάδες, μέχρι την παραμονή των εκλογών, των ευρωεκλογών. Πάντως η ουσία είναι η εξής. Εάν υποτεθεί ότι ο ελληνικός λαός πράγματι, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά. Και έχουμε ένα καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα. Πρώτα ένα καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα στις 26 Μαΐου. Πρώτα ένα καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, γιατί αυτό θα είναι ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας,
φυσικά και στις περιφερειακές εκλογές κτλ. Για το μείζωνα στόχο που είναι οι εθνικές εκλογές. Εάν πράγματι όλα πάνε καλά με τις εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδειχθεί ένας ισχυρός πρωθυπουργός που θα έχει τα χέρια του λιμένα για να μπορεί να παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Ισχυρίζομαι, Άρη μου, ότι το μέλλον της Ελλάδος είναι λαμπρό, διότι όλη η κοινωνία ορίμασε και εμείς γίναμε καλύτεροι. Και εμείς δεν λέω δεν κάναμε λάθη, το αντίθετο, αναγνωρίζουμε τα λάθη που κάναμε. Καταλαβαίνουμε ότι όταν παίρνεις την εξουσία και σε εμπιστεύεται ο λαός, έχεις τεράστια ευθύνη. Γιατί αν δεν κάνεις τη δουλειά σου, ο λαός δικαίως θα σε ρίξει. Μπορεί να φέρεις την εξουσία τύπου σαν για αυτούς που κάνουν τη δουλειά μας, τη ζωή μας κόλαση. Άρα λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία μετά από πάρα πολλές δεκαετίες να έχει μια κυβέρνηση μια τετραετία μπροστά της, χωρίς εκλογές, χωρίς εσωκομματική αντιπολίτευση, χωρίς φασαρία στους δρόμους από την αριστερά που θα είναι οι μηθανείς μετά τον εξευτελισμό της από τον Τσίπρα, για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Η χώρα αυτή έχει λαμπρό μέλλον. Αρκεί να το πιστέψουμε, Άρη μου. Ναι. Και να κάνουμε και το να χαράξουμε το μέλλον μας, που λέει και ο Εθνάρχης. Με τις πράξεις μας πια. Γιατί αυτό λέει ο ύμνος. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίεργη περίοδο. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε Θεοχαρόπουλο, ελληνοτουρκικά. Και να ακούσω και την εκτίμησή σας για τις εθνικές εκλογές με βάση το αποτέλεσμα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν καθορίσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, την ημερομηνία των εθνικών εκλογών. Λοιπόν. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Λοιπόν, Θεοχαρόπουλος, τι είναι αυτό, ανταμοιβή τώρα? Κλαίνει ο Τζουμάκας, κλαίει ο Μπίστης, κλαίει ο Ραγκούσης. Ότι θέλω να σας μεταφέρω τις σκηνές που ζω στη Βουλή, γιατί εσείς δεν έχετε την ευκαιρία να είστε βουλευτές. Εγώ, επειδή μου κάνετε τιμή και με ψηφίζετε, τώρα θα είμαι ψήφο στη Βόρεια Αθήνα, υπενθυμίζω, στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών, τη πρώην. Θέλω αυτά να μεταφέρω τις εμπειρίες μου. Δεν έχουν περάσει, Άρη μου, αρχή του χρόνου να ήταν. Ιανουάριος, κάπου εκεί. Έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος τσακωμός μεταξύ της Εύας Καϊλή και του Θεοχαρόπουλου. Ο χαμός γίνεται γιατί ο Θεοχαρόπουλος έχει υβρίσει την Καϊλή που είχε πάει τότε στο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή έχει βγει και έχει κάνει μια ανάρτηση και του λέει ότι άστα αυτά, αφού τα έχεις βρει με τον Τσίπρα, και ετοιμάζεσαι να πας να κάνεις συναλλαγή. Και γίνεται μήλος. Μπαίνω λοιπόν στο δεκτήριο της Βουλής και πέφτω πάνω στο Θεοχαρόπουλο. Όπου τον ακούω να υβρίζει τον Τσίπρα. Να υβρίζει την Καϊλή και να λέει: εγώ συμφωνία, αν είναι δυνατόν με αυτόν και με αντικούν και με βρίζουν και με κατηγορούν και με λασπώνουν και με σκοφαντούν και εγώ είμαι καθαρός και δεν κάνω συμφωνίες. Αυτά έλεγε μέσα στο δεκτήριο φωναχτά. Τον ακούγαν όλοι. Αυτά 4 μήνες, 5 πριν. Τελικά είχε δίκιο η Καϊλή. Γιατί όπως αποδεικνύεται, έχει βγει ο Θεοχαρόπουλος, έχει κάνει προφανώς από πριν συμφωνία. Ο Θεοχαρόπουλος έχει πάρει στη ζωή του. Ναι, αλλά τώρα λέει έδιωξε τον Καμένο, άρα μα η αριστερή δεν τον Καμένο. Πρώτα απ' όλα ο Θεοχαρόπουλος, το Υπουργείο το παραλαμβάνει από την κυρία Κουντουρά. Η προοδευτική συμμαχία γίνεται με την κυρία Κουντουρά. Κυρία Κουντουρά, για να ξέρετε, για τα δεξιά δεν τα ξέρετε καλά εσείς. Εξελέγει βουλευτής λόγω του επωνύμου της. Δεν την ήξερε κανένα στην Ελλάδα. Αθλήτρια, ήταν και μοντέλο. Βγήκε όμως διότι είχε επώνυμο Κουντουρά. Ο πατέρας ήταν ιδρυτής της ενός βασιλοφρόνων Ελλάδος, άρα ήταν δεξιός κανονικότατος και ως εκπρόπος των βασιλοφρόνων, μετά έμαθα από τον Καμένο πρόσφατα ότι είχε γράψει τον ύμνο της 21ης Απριλίου, δεν το γνώριζα αυτό για τον πατέρα της, έγινε βουλευτής. Και μετά με πού ξανά έγινε βουλευτής? Με τον Καμένο έγινε βουλευτής η κυρία Κουντουρά. Με την προοδευτική συμμαχία έβγαινε βουλευτής η κυρία Κουντουρά. Άρα λοιπόν ο κ. Θεοχαρόπουλος, όταν παραλαμβάνει το Υπουργείο από την κυρία Κουντουρά, από την Προοδευτική Συμμαχία, παραλαμβάνει, Άρη μου, το Υπουργείο. Από την αριστερά. Και όταν λέει, ο Καμένος θες, παρακαλώ πολύ να μην καταθέσω με Μητσοτάκη την πρόταση της πιστείας στον Πολάκη. Σήμερα, ναι. Σήμερα. Γιατί λόγω της κρίσης με την Τουρκία πρέπει να έχουμε εθνική ομόνοια κτλ. Τι σου λέει για την πραγματικότητα του τσακωμού του με τον Τσίπρα? Όταν του επιτρέπει ο Τσίπρας και ψηφίζουν να μην αρθεί η ασυλία του Καμένου στη Βουλή, τι σου λέει? Τα έχουν σπάσει τα αλήθεια ο Καμένος και ο Τσίπρας. Όταν, Άρη μου, αφήνει ο Τσίπρας ή στέλνει ο Τσίπρας ακόμα χειρότερα τον Κατρούγκαλο στη Βουλή για να απαντήσει τον Καμένο που κατηγορεί τον Κοντζιά για κλέφτη και τον έχει ο Κατρούγκαλο στον Καμένο με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ και θα δούμε, κύριε Πρόεδρε, και σε εκτιμούμε και θα στείλουμε στη δικαιοσύνη αυτά που λέτε. Τώρα ο Καμένος δεν θέλει να εκτεθεί δηλαδή με καμιά ψήφο. Ποτέ δεν τα σπάσανε. Η μετακλητή υπάλληλη του Καμένου που ήταν στο Υπουργείο Άμυνας είναι σήμερα μετακλητή υπάλληλη του Αποστολάκη. Του πήρε από τον Καμένο, αλλά από τον Καμένο στον Αποστολάκη. Στο νομοσχέδιο Αποστολάκη, που όλες οι ένεπλες δυνάμεις έγιναν έξαλλες, με το χειρότερο νομοσχέδιο που είχε τα τελευταία χρόνια στη Βουλή για τις ένεπλες δυνάμεις, για το οποίο ο Καμένος έκανε και δηλώσεις, θα πάω στη Βουλή και θα δείτε τι θα τους πω,
δεν ήρθε ο Καμένος να μιλήσει. Λέει, πρόσεξε, στο νομοσχέδιο, το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αμήνης, μετά τη θητεία του, ο μόνος που δεν μίλησε ήταν ο πρώην Υπουργός Αμήνης, που υποτίθεται έχει πάει και αντιπολίτευση. Το θέμα με την Τουρκία είναι σοβαρό. Το θέμα με την Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήνουμε στα χέρια του Καμένου. Αλλά επανέρχομαι, μην νομίζει κανένα τα αλήθεια ότι ο Καμένος και ο Τσίπρας έχουν τσακωθεί. Ένα θέατρο. Πώς κάνουν το θέατρο στο μάτι, ρε παιδάκι μου. Θυμάσαι εκείνη τη σκηνή στη Βουλή που τσακωθήκαν, υποτίθεται, και που ανταλλάσσανε ποίηματα. Αυτά είχαν γράψει από πριν τα ποίηματα. Κολλητή είναι. Τι έχει γίνει. Άρα ο Καμένος δεν θέλει να γίνει συζήτηση, γιατί δεν θέλει να εκτεθεί. Ο Καμένος θέλει να προσφέρει κάλυνα σέρβις στην κυβέρνηση. Τι λέει, παιδιά, είναι κρίσιμες στιγμές να συσπηρωθούμε. Όταν σε μια χώρα λες είναι κρίσιμες στιγμές και πρέπει να συσπηρωθούμε, προς τα ποιον συσπηρώνεσαι, προς την κυβέρνηση, να συσπηρώνεσαι. 120 δόσεις θα τις ψηφίσετε, ρωτάει το κοινό. Όταν έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή και δούμε τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις, φυσικά έχουμε ζητήσει άλλες ρυθμίσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πει ο Μητσοτάκης πολύ καιρό. Ακούγοντας τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, βέβαια τα λέει εδώ και χρόνια, αλλά χθες ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένο στο Δελτίο Ειδήσεων, αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει 2 χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή δεν έπρεπε να αφαιθεί σε τέτοιο σημείο. Δεν συζητείτε. Ο λόγος που τώρα. Για να είναι εντελώς προεκλογικό. Ο λόγος τώρα που έρχεται είναι προφανώς λόγω των εκλογών. Όμως έχουν ανέβει και πάρα πολύ τα ληξιπρόθεσμα χρέη, έτσι. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ένας τρόπος να αναπνεύσει ο κόσμος. Ναι, αλλά διάβαζα και την καθημερινή όμως. Δηλαδή θα μοιράσει 1,2. Δύο παρατηρήσεις. Όταν πρώτον, έχει 200.000 εκκρεμίσεις, αιτήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου δεν βγαίνει καμία σύνταξη. Ναι. Σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουμε στη Βουλή με τον Γιάννη Τοβρούτσι, πείτε μας πώς είναι οι εκκρεμίσεις συντάξεις, αρνούνται να απαντήσουν. Στην πραγματικότητα τι κάνουν, δεν πληρώνουν τα λεφτά που πρέπει να πληρώσουν. Παρουσιάζει πλεόνασμα. Και προσέξτε τι άλλο κάνουν. Η ρύθμιση όπως τη βλέπω, πολύ ωραία να γίνει ρύθμιση με εξαιρετικά υπέρ, ξέρετε, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ωφελείται και ο συνεπής καλοπληρωτής στην Ελλάδα. Διότι αν δεν βρεις έναν τρόπο να δίνεις κίνητρα και στον συνεπή καλοπληρωτή, τότε κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην Ελλάδα πλέον κανένα τίποτα. Ναι. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Απολύτως. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει δύο πραγματάκια την ώρα του και ξανά να αισθάνεται παντελώς ανόητος. Ο Κυριάκος, από το Πήλιο, βλέπω εδώ, Πήλιο 13. Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν σας πάω ιδιαίτερα, αλλά οκ. Okay. Σε πολλά που λέτε όμως έχετε δίκιο, οπότε πάμε παρακάτω. Αμφιταλαντεύομαι να ψηφίσω Νουδού λόγω της σχέσης της Νέας Δημοκρατίας με το Μαρινάκι. Αποστασιοποιηθείτε λίγο γιατί διώχνετε κόσμο. Πρώτα απ' όλα κάνει λάθος ο κύριος. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Μαρινάκι. Μα καμία ιδιαίτερη σχέση. Ναι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης, τον Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης στις περιφερειακές εκλογές του 2014 στήριξε την κυρία Δούρου δημόσια. Σε εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 έκανε δήλωση πιάνω στο εκλογικό κέντρο και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω ανεβάσει στο Twitter μου πολύ πρόσφατα και το έδειξα και συστάει στην εκπομπή που είναι στο Open. Λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με κανέναν επιχειρηματία. Σήμερα η συζήτηση θα έχει μέσα, θα απλωθεί στα πάντα. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας έχει απλώσει ένα πέπλο προστασίας στον κ. Πολάκη. Και μάλιστα και το κάνει και με έναν τρόπο και εσωκομματικά χιδαίο. Εμένα δεν μου πέφτει λόγο να πω τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ως βουλευτής άρμη θέλω λίγο να σας πω το εξής, που το καταλαβαίνει κάποιος που ασχολείται με αυτή τη δουλειά. Πάει στον νομό Ρεθύμνης και τρώει με τον Πολάκη. Πρόσεξε. Τον τοπικό βουλευτή Ρεθύμνης και υπουργό Υγείας Ξανθό τον έχει γραμμένο, δεν λέω πού, δεν χρειάζεται. Ούτε τηλέφωνο δεν τον πήρανε. Άρα στέλνει ένα μήνυμα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα ο άνθρωπό μου δεν είναι ο Ξανθός, εμένα ο άνθρωπό μου είναι ο Πολάκης. Και μετά πηγαίνει στα Χανιά και οργανώνει με τον Πολάκη ομιλία στα Χανιά για να πει στα Χανιά όπου αν, όχι αν, όταν γίνουν εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει εθνικές εκλογές, στα Χανιά θα βγάλουν μία έδρα. Άρα θα βγει ή ο Σταθάκης ή ο Πολάκης. Και πάει ο Τσίπρας στα Χανιά για να κάνει προεκλογική εκστρατεία υπέρ Πολάκη και κατά Σταθάκη. Ναι. Λέει καλά μέσα στο μέγεθο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καθορίσει την ημερομηνία των εθνικών ή όχι? Την ημερομηνία, εγώ ξέρω, έχω μια πάγια άποψη εδώ και δύο χρόνια. Λέω 20 τέλος. Οκτωβρίου. Δεν έχω. Ναι. Η τελευταία μέρα που μπορεί. Άρα δεν νομίζω. Αυτό που σίγουρα όμως θα καθορίσει είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Ακούστε, παιδιά. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι κάπως σαν εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε χαλαρή ψήφου, ούτε να κάνουμε την πλάκα μας, να ψηφίσουμε κανένα μικρό κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί? Εάν το αποτέλεσμα είναι πεντακάθαρο, ασχέτως αν θα γίνουν νωρίτερα εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πλέον η ήττα του Τσίπρα θα είναι δεδομένη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ήττα που θα έρθει, όσο πιο πολύ την καθυστερεί, θα είναι τόσο μεγαλύτερη. Γιατί ξέρουμε όλοι από το παρελθόν ότι όταν χάνει κάποιες ευρωεκλογές, στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών πάει συν κάτι. Ο Καραμαλής έχασε, ας πούμε, τις ευρωεκλογές του 9
με 5-6 μονάδες και έχασε με 11 μονάδες μετά. Που είναι περίπου ίδια. Είναι Ιούνιο με Οκτώβριο. Δηλαδή Μάιο με Οκτώβριο. Το ίδιο πράγμα είναι. Ίδια αναλογία. Άρα, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό που εμείς προσδοκούμε, θα τελειώσουμε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Καλημέρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να χαθεί ούτε μισή ψήφος. Πρέπει να πάτε σπίτι-σπίτι, καφενείο-καφενείο. Να μιλήσει τα παιδιά σας, συγγενείς σας, φίλους σας. Η μάχη της 26ης Μαΐου πρέπει να κερδιθεί για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την Ελλάδα. Να πω ένα τελευταίο, άσχετο τα πολιτικά, θα το ξεχάσω. Γιατί θα σας αρέσει αυτό. Ναι. 18 Μαΐου, στο Πολεμικό Μουσείο, η ελληνική αγωγή που φέτος πληρώνει 25 χρόνια έχει την παράσταση με τα παιδιά της στα αρχαία ελληνικά. Έχουμε παράσταση. Μία ώρα στα αρχαία ελληνικά, πρόσεξε. Ίσως είναι ελεύθερη, δεν έχει εισιτήριο. 18 Μαΐου, σημειώστε 18 Μαΐου. 6:30 απόγευμα. Έρχεστε για να δείτε παιδιά 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 έως 14 ετών να μιλάνε σκηνή στα αρχαία ελληνικά. Να παρουσιάζουμε Έσοπο, Πλάτωνα κτλ. Και φέτος ειδικά, επειδή έχουμε τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, γιατί είναι η 19η Μαΐου του 1919, έτσι. Έχουμε λοιπόν τα 100 χρόνια από τη συμπλήρωση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει αποσπάσματα την αργοναυτική εκστρατεία. Και τα θήτα παιδιά μας να μιλάνε για την αργοναυτική εκστρατεία στα αρχαία ελληνικά και να χορεύουν πυρίγιο χορό όπως χορεύονταν στην αρχαιότητα. Συγχαρητήρια εκ των 18 Μαΐου λοιπόν, πολεμικό ελληνική μουσείο. Αγωγή, πολεμικό μουσείο, είσοδος ελεύθερη για όσους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αλλά και απλούς ανθρώπους θέλουν να δουν Ελληνόπουλα να μιλάει την παράδοση την ιστορία μας. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.